Βρισκόμαστε στο εργαστήριο ηλεκτρονικών μετρήσεων του πρώτου πάλι Μυτιλίνης. Κατασκευή πρώτη. Εδώ βλέπουμε ένα σύγχρονο διαδικό αριθμητή 3 bit που μετράει από το 000 έως το 111, δηλαδή από το 0 έως το 7. Ο απαριθμητής κατασκευάζεται από 3 JK flip-flop. Στην έξοδο Q, κάθε JK flip-flop, έχουμε συνδέσει 3 LED που μας δείχνουν τον διαδικό αριθμό. Το πρώτο LED από δεξιά μας δείχνει τις μονάδες, το δεύτερο LED τις διάδες και το τρίτο LED τις τετράδες. Ο διαδικός αριθμός αυξάνεται κατά 1 κάθε φορά που δίνουμε ένα παλμό clock. Αφού ανάψουν όλα τα LED που αντιστοιχούν στον αριθμό 7, ξαναρχίζει η αρρύθμιση από το 000. Οι παλμοί δίνονται από μια γεννήτρια παραγωγής τετραγωνικών παλμών. Ας δούμε την κατασκευή. Χρησιμοποιήθηκαν 2 ολοκληρωμένα, 74 LED 112, 3 αντιστάσεις 150 ohm και 3 LED. Τα 2 JK flip-flop βρίσκονται στο πρώτο ολοκληρωμένο και θα χρησιμοποιήσουμε ακόμα ένα JK flip-flop από το δεύτερο ολοκληρωμένο. Ας δούμε τροφοδοσία και ας παρατηρήσουμε την αρρύθμιση. Εδώ βλέπουμε τα LED απαριθμούν, όπως είπαμε, από το 000 έως το 111, με ταχύτητα που ρυθμίζεται από τη συχνότητα των παλμών που δίνουμε από τη γεννήτρια. Κατασκευή δεύτερη. Θα κατασκευάσουμε ένα αποκωδικοποιητή 3x8, δηλαδή αυτός έχει 3 εισόδους ABC και 8 εξόδους. Για κάθε ψηφιακή λέξη ABC που δίνουμε στην είσοδο, γραμμές επιλογής, ανάβει το αντίστοιχο LED. Ας δούμε την κατασκευή. Αυτή η κατασκευή από έναν ολοκληρωμένο αποκωδικοποιητή 74LS138, 8 αντιστάσεις και 8 LED. Αν δώσουμε στην είσοδο τον διαδικό αριθμό 010, στην έξοδο θα ανάψει το LED, το δεύτερο LED. Ας μην ξεχνάμε ότι η ρύθμιση αρχίζει από το 0. Ας συνδέσουμε τώρα τις δύο κατασκευές. Συνδέαμε την κάθε έξοδο JK flip-flop με τις αντίστοιχες εισόδους ABC του αποκωδικοποιητή. Δίνοντας τροφοδοσία βλέπουμε τα LED να ανάβουν διαδοχικά το ένα μετά το άλλο με ρυθμό που καθορίζεται από τη γεννήτρια παλμών. Η ολοκληρωμένη κατασκευή που βλέπετε αποτελείται από 2 εργαστηριακές ασκήσεις που έγιναν από τους μαθητές της Β' τάξης ηλεκτρονικών στα πλαίσια του μαθήματος ψηφιακά ηλεκτρονικά εργαστήριο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.